πάμε σε ένα θέμα το οποίο το στηρίξαμε αρκετά, δικαιολογημένα το στηρίξαμε αρκετά και αναφέρομαι στις εξελίξεις εντός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στο τμήμα Γεωπονίας, με τα περίφημα επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν ξέρω αν η φράση, κύριε Ροδιτάκη, φιλοξενούμε τον πρόεδρο του τμήματος Γεωπονίας, Ελμεπά και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σας. Αν η φάση κάλλει αργά παρά ποτέ, μπορεί να στηριχθεί έστω και στο και ένα. Κοιτάξτε, όντως ήταν μια μακρόχρονη προσπάθεια η οποία ξεκίνησε κάπου το 2000 με τις πρώτες επικοινωνίες με τους φορείς, όπως είναι το ΓΕΟΤΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έγιναν κάποιες πρώτες προσπάθειες για να λυθεί αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω αν οι τηλεθεατές σας είναι ενημερωμένοι. Τα νέα τμήματα, πανεπιστημιακά τμήματα γεωπονίας που είχαν ιδρυθεί μετά το 2019, ακριβώς, και δεν ήταν λίγα, ήταν αρκετά. Πολύ σωστά. Υπήρχαν λοιπόν αρκετά τμήματα που δημιουργήθηκαν τότε με νέο πρόγραμμα σπουδών. Είχαν ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν είχε προβλεφθεί. Πραγματικά το έχω απορία. Αυτό. Δεν είχε προβλεφθεί η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων. Δηλαδή μπαίνει στη διαδικασία να αναβαθμίσει ένα ίδρυμα από το ΤΕΙ, το πηγαίνει στο ΕΛΜΕΠΑ, δημιουργεί τμήματα αναβαθμισμένα. Πολύ και αφήνει τέτοιο κενό. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε. Προφανώς έπρεπε να είχαν γίνει μια σειρά ενεργειών. Δεν έγιναν. Όμως οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν επικοινωνήθηκαν στους φορείς και όντως έγινε μια προσπάθεια το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2021 για να γίνει αυτή η πολυπόθητη απόδοση των δικαιωμάτων μέσω του ΓΕΟΤΕ. Δεν ευόδωσε αυτή η προσπάθεια και συνεχίσαμε τις επαφές οι οποίες κορυφώθηκαν με την ευκαιρία της υποβολής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του νομοσχεδίου για τον Λουγό Δήμητρα και θα θέλαμε παρέα με αυτό να έρθει και η δικιά μας νομοθετική ρύθμιση. Η νομοθετική ρύθμιση που θα έδινε δικαιώματα απασχόλησης, επαγγελματικής απασχόλησης στους απόφοιτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Τμήματος Γεωπονίας. Είχαν υπάρξει απόφοιτοι, σας διακόπτω, αυτά τα 4 χρόνια που είχαν βγει στην αγορά εργασίας και οι άνθρωποι, τα παιδιά, οι νέοι αυτοί δεν μπορούσαν να δουλέψουν? Πολύ καλή ερώτηση. Πράγματι, υπήρχαν απόφοιτοι με μια ειδική νομοθετική ρύθμιση που έδινε το δικαίωμα σε τελειόφοιτους να μεταβούν στο τελειόφοιτους του παλιού τμήματος του ΤΕΙ, να μεταβούν στο νέο τμήμα, ναι, με όμως επιπρόσθετες υποχρεώσεις. Δηλαδή, να παρακολουθήσουν ένα αριθμό μαθημάτων έτσι ώστε το πτυχίο τους να είναι ίσο και αντίστοιχο με αυτό για το αποφοιτούς ή για φοιτητές οι οποίοι ήταν σε εξέλιξη. Ήταν φοιτητές και δύο το λέγανε. Δηλαδή ότι υπήρχε δυνατότητα σε ανθρώπους που ήταν στο τελευταίο ή σε μέχρι και δύο έτη από το έτος αποφοίτησης. Αυτό μόνο το χρονικό περιθώριο τους έδινε. Μάλιστα. Πράγματι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 30 περίπου τέτοια παιδιά. Απόφοιτοι οι οποίοι είχαν πτυχίο χωρίς αντίκρισμα. Ουσιαστικά με ευθύνη κάποιων ευαλεψιών που είχαν αυτή τη συνέπεια. Δηλαδή, άνθρωποι με πτυχίο δεν μπορούσαν να υποβάλουν στο ΑΣΕΠ, δεν μπορούσαν να ανοίξουν δικό τους κατάστημα όπως όποιος άλλος γεωπόνος ΠΕ, δεν μπορούσε να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Οπότε, φτάσαμε στο σήμερα, μετά από 4 χρόνια και ένα μήνα περίπου, μια δυναμική, ενωμένοι άνθρωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, είτε μιλάμε για αποφύτους, είτε μιλάμε για καθηγητές, είτε μιλάμε για φοιτητές, ενώθηκαν, ανέβηκαν στην Αθήνα, πραγματοποίησαν παραστάσεις διαμαρτυρίας και φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα, το οποίο ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι η ονομαστική αναφορά των νέων τμήματων, των πανεπιστημιακών τμήματων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται στη θέση ΙΤΑ-ΙΤΑ και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Γεωπονίας. Αυτό δίνει αυτομάτως με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ την δικαιοδοσία στο ΓΕΟΤΕ να εκδώσει τις σχετικές άδειες ασχέσεως επαγγέλματος. Και αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά τα 30 παιδιά και οι απόφοιτοι της φετινής χρονιάς, οι οποίοι θα είναι πολυπιθέστεροι, θα μπορούν να εργαστούν όπως κάθε πανεπιστημιακός γεωπόνος. Οι απόφοιτοι που θα ξεπεράσουν σε αριθμό τους 100 περίπου, κύριε. Κοιτάξτε, ναι. Το πρώτο μας έτος, είμαστε στο 4ο ετής. Σε επόμενη χρονιά έχουμε περίπου 100 παιδιά που υπολογίζουμε να αποφοιτήσουν. Στο 5ο μας έτος. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να κλείσουμε τον πρώτο μας κύκλο σπουδών, διότι είμαστε 4 χρόνια μακριά από την έναξή μας. Είμαστε ένα νέο τμήμα, πολύ δυναμικό. Την επόμενη χρονιά είναι η πρώτη μας απόφοιτη. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά
την πορεία σας και τη σταδιοδρομία σας και την αγάπη σας στο κομμάτι της έρευνας. Το επίπεδο της έρευνας στο τμήμα γεωπονίας είναι υψηλό? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πράγματι, στο τμήμα μας αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ δυναμικό σχήμα από μέλη ΔΕΠ. Έχουμε πολύ έμπειρους παλιούς καθηγητές, αλλά και πολλά νέα μέλη με πολύ μεγάλη όρεξη και δυναμική. Και αυτό αποτυπώνεται μάλιστα, ειδικά στους φετινούς δείκτες της ΕΘΑΕ, με την πολύ μεγάλη αύξηση σε δείκτες έρευνας και δημοσιεύσεων. Άρα λοιπόν το Τμήμα Γεωπονίας αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι η αιχμή του δόρατος ουσιαστικά, και για το Πανεπιστήμιο στο θέμα της κατάκτησης τεχνολογίας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας και στον πρωτογενή τομέα. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η έρευνα που κάνουμε έρευνα για την έρευνα που λένε. Είμαστε εφαρμοσμένη έρευνα. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλές από τις μελέτες μας βρίσκουν εφαρμογή τόσο στην κυκλική οικονομία όσον αφορά τη διαχείριση πολυμάτων του πρωτογενή τομέα, στην διαχείριση τοπίων, όπως είναι για τα θέματα που απασχολούν το Δήμο Ηρακλείου, στην ελαιοπαραγωγή. Πολύ σημαντικό. Το Τμήμα Γεωπονίας και συγκεκριμένα η Επιτροπή Φυτοπροστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, που παρτίζεται από τον Δημήτρη Γκούμα στα θέματα, ο Δημήτρης Γκούμας καθηγητής φυτοπαθολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και εμένα στα θέματα εντομολογίας, διαχειριζόμαστε πάρα πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι το θέμα της δακοκτονίας ή το θέμα των μυκητιακών προσβολών, που αν είχατε θυμηθεί πριν από μερικά χρόνια, είχαν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Άρα λοιπόν, η τεχνογνωσία μεταφέρεται μέσα από φορείς, μέσα από συνέργειες με τον ιδιωτικό φορέα στην πράξη και γίνεται ουσιαστικά η νέα τάξη πραγμάτων. Μάλιστα. Στην γεωπονία. Υπάρχει ενδιαφέρον για την επιστήμη της γεωπονίας από την εικόνα την οποία έχετε, ή για να σας το θέσω καλύτερα, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και αν είναι, για ποιους λόγους? Αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σε τρεις άξονες. Πρώτον, θα μιλήσω για το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου μας, που είναι 5 ετούς φίτησης και αυτή τη στιγμή έχει πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΕ με άριστα σε 12 τομείς. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ υψηλά ευρωπαϊκά στάνταρ, γιατί είναι ευρωπαϊκού επίπεδου η πιστοποίηση αυτή που έχουμε λάβει. Επίσης, έχουμε επίπεδο σπουδών νούμερο 7. Είναι επίπεδο 7, είναι το Integrated Master, που είναι ουσιαστικά το πιο υψηλό επίπεδο εκπαίδευση, συντροβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόγραμμα σπουδών υψηλής κατάρτισης. Δεύτερο, η έρευνα όπως την αναφέρατε, η οποία αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, η αιχμή του δόρατος. Και τρίτον, είναι η επαφή με το χώρο της εφαρμογής και η εξωστρέφεια του τμήματος, που αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, διοργανώνει συνέδρια. Έχουμε τον επόμενο Σεπτέμβριο ένα παγκόσμιο διεθνές συνέδριο ευρωπαϊκού επίπεδου με πάνω από 1.000 συμμετοχές, που θα γίνει στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε ένα επικείμενο συνέδριο ελληνικό, το όπορο εκπαιδευτικών. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη γκάμα πραγμάτων που αυτά θα πρέπει να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές μας. Και αυτό σημαίνει ότι ο ένας φοιτητής που θα έρθει στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα εμπλακεί σε έρευνα που είναι εφαρμοσμένη. Θα κάνει μαθήματα υψηλού επίπεδου και θα ασχοληθεί με τομείς που ίσως να μην γνωρίζει ότι άπτονται της γεωπονίας. Παραδείγματος χάρη, νέες ουσίες οι οποίες παράγονται με βιοτεχνολογικές μεθοδολογίες και ιατρικής φύσεως και φυτοπροστατευτικής φύσεως, συνέργειες με μικροοργανισμούς για να δοθεί νέα τάση και νέες λύσεις στην ανάπτυξη των φυτών ή στη φυτοπροστασία. Γνωρίζετε, παραδείγματος χάρη, ότι η Πράσινη Συμφωνία, η οποία επίκειται αυτή την περίοδο να εφαρμοστεί σταδιακά στη φυτοπροστασία, επιβάλλει τη μείωση των φυτοπροστατευτικών κατά 50%. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, στο μισό. Ακριβώς. Πώς θα προχωρήσει λοιπόν ο πρωτογενής τομέας από εδώ και πέρα? Αυτές οι διέξοδοι σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα θα δοθούν μέσα από το Πανεπιστήμιο.
Εγώ θέλω να βάλουμε μία ανωτελεία, καθώς θα πραγματοποιήσουμε και δεσμευόμαστε γι' αυτό και ένα έτσι γύρισμα στις εγκαταστάσεις σας, για να έχουμε και περισσότερο χρόνο, να γίνει και ένα μοντάζ προκειμένου να αναδείξουμε αυτές τις σπουδαίες δυνατότητες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και είμαι σίγουρος θα συνεχίσετε θα και με την ίδια. Ανανεώνουμε το ραντεβού για τις επόμενες ημέρες. Έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.